όπως σας έχουμε προαναγγείλει, έχουμε στο στούντιο τον συντονιστή ΣΥΡΙΖΑ Θεότιδας, τον κύριο Βαγγέλη Σακελάρη. Διότι. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση, κύριε Σακελάρη. Γεια σας. Γεια σας. Επαιτειακή... Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Επαιτειακή μέρα σήμερα. 75 έτη από την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου και όχι μόνο. Με όλα τα μηνύματα, τα σύγχρονα μηνύματα που περνάει η συγκεκριμένη επιχειρησιακή ενέργεια, διότι έχουμε επιχειρησιακές ενέργειες παντού τώρα τελευταία, από ό,τι καταλαβαίνω. Και αναφέρομαι, το λέω ευθέως, και είναι. Στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή. Έτσι είναι. Σας ακούμε. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης, βέβαια, εδώ, δεν είμαι. Ο υφυπουργός, όχι εσείς, ναι. Ο κ. Πετρόπουλος, δεν είστε εσείς. Ναι. Έτσι, τίμησε ήταν στο με την παρουσία του κ. Πετρόπουλου τον εορτασμό της 75ης ναι. επετείου. Και εμείς χθες για την επέτειο της σημερινής, της χθεσινής για την ακρίβεια σωστά. επετείου, που απλά σήμερα συνηθίζεται να γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά από την ημερομηνία, από τις 25 του Νοέμβρη, στείλαμε ένα δελτίο τύπου όπου τοποθετούμε την άποψή μας και τις θέσεις μας για αυτή και κάνουμε μια εκτίμηση για το γεγονός αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο τα 75 χρόνια, αλλά θεωρούμε πως είναι ένα ηρωικό γεγονός, πρωτίστως ηρωικό, αλλά θα το αδικούσαμε αν λέγαμε είναι ένα ηρωικό συμβάν. Είναι και συμβολικό και εξαιρετικά συμβολικό μάλιστα, γιατί έγινε για να ανακόψει τις ορδές της Wehrmacht, τις φασιστικές ορδές, άρα να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στις διακομιδές της ναζιστικής Γερμανίας που προήλαβνε, και, αλλά κυρίως γιατί είναι καθοριστικό, γιατί άναψε τη φωτιά. Άναψε τη φωτιά και εντός της χώρας, αλλά και στην Ευρώπη. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι και το μήνυμα των συνεργασιών, έτσι. Θα πούμε τώρα. Άναψε τη φωτιά. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μήνυμα από όλα είναι το τι επιτυγχάνεται με τη συνεργασία. Για την εποχή εκείνη άναψε τη φωτιά για την έναρξη της συντριβής του φασισμού και του ναζισμού στη χώρα μας. Ναι, και έγινε κατορθωτό, ήταν αποτέλεσμα δεύτερο και ουσιαστικό. Πρέπει να πούμε ότι έγινε μέσα σε μια... σε ένα ιστορικό πλαίσιο και χρονικό πλαίσιο όπου τα πράγματα δεν ήταν πολύ τόσο απλά. Είχαμε σε όλη την Ευρώπη, όπου προήλαβαν οι δυνάμεις οι ναζιστικές, είχαμε μία χρεοκοπία, να μην πω πλήρη χρεοκοπία των κυβερνήσεων, των χωρών της κεντρικής Ευρώπης από τις οποίες πέρναγαν οι φασιστικές ορδές. Άρα η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου δεν ήταν μόνο ένα γεγονός συμβολικό, ιστορικό και τα λοιπά, καθοριστικό για την έναρξη του πολέμου στην Ελλάδα, γιατί δημιούργησε ένα καθεστώς. Ποιο ήταν αυτό το καθεστώς? Η καθολική αντίσταση στη χώρα μας. Και η καθολική αντίσταση στη χώρα μας συμπύκνωσε τη βούληση του λαού για τι πράγμα? Όχι μόνο να πολεμήσει κατά του ναζισμού, αλλά ενίσχυσε τον πόλεμο που είχε αρχίσει στις πόλεις, το Αντάρτικο, την αντίσταση, τις απεργίες, τις διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης. Δημιουργήθηκε το ΕΑΜ Ελλάς και είχαν αρχίσει τα πρώτα τμήματα να κινούνται και η Φθιώτιδα δεν είναι διάσπαρτη από τέτοιες συναντήσεις που κάναν τα τμήματα του Ελλάς τότε προετοιμαζόμενα, και αμέσως ενεπλάκη μέσα στο όλο πλέγμα της αντίστασης αυτής ο ένοπλος αγώνας. Ταυτίστηκε ο ένοπλος αγώνας στην Ελλάδα κατά των ναζιστικών στρατευμάτων, κατά της Γερμανίας και των συμμάχων της, ταυτίστηκε με τον αγώνα του λαού. Έγινε ένα. Αυτός ο αγώνας είναι το κορυφαίο γεγονός κατά την άποψή μας. Γιατί είχαμε δύο πράγματα. Τον αντιφασισμό που έγινε ιδεολογία στη χώρα μας και είναι εξαιρετικά σπουδαίο γεγονός. Και δεύτερο, τον αντιφασισμό που έγινε και συνεκτικός ιστός για τη συνέχεια στην πάλη κατά της αλλαγής των κοινωνικών σχέσεων και των σχέσεων παραγωγής και στη χώρα μας, αλλά και, και της μετέπειτα πορείας. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένα σημαδιακό γεγονός. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει κατευθείαν στο σήμερα. Κατά την απόψη μου. Το σήμερα είναι, το είναι μια ιστορία εξέχως σημαντική. Άλλωστε, γιατί... είναι και ο τίτλος της κουβέντας μας και τη βλέπουν και οι τηλεθεατές, τα σύγχρονα μηνύματα της επετείου του Γοργοπόταμου. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου είχαν δημιουργήθηκε ένα καινούριο στάτος στην Ευρώπη, στο σύνολό της. Ο συσχετισμός δυνάμεων και μέσα στη χώρα, αλλά και έξω από τη χώρα και στην Ευρώπη ολόκληρη,
Ήταν δικαίωσε κοινωνικούς αγώνες και αντιφασιστικούς αγώνες, αλλά και κυρίως κοινωνικούς αγώνες, και έβαλε περιορισμούς σε αυτό που είχε δομηθεί πριν. Δηλαδή στο σύστημα το καπιταλιστικό, όπως λέμε εμείς οι αριστεροί, που είχε δομηθεί πριν. Με αποτέλεσμα να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση στην πορεία, γιατί αναπτύχθηκε η δύναμη των εργατικών συνδικάτων, αναβαθμίστηκαν τα κόμματα της αριστεράς που σε όλες τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, με αποτέλεσμα να πάρθουν μέτρα κοινωνικά. Για δέστε, τότε είχαμε συμβάσεις εργασίας, είχαμε χρόνο εργασίας, είχαμε προστασία των μισθών, είχαμε κοινωνικές παροχές στην υγεία και για όλα τα στρώματα που ήταν πριν στο περιθώριο. Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός. Άρα αυτό είχε μια συνεχής ανάπτυξη και είχε και, ας το πούμε, μια εκεχηρία που ξεκίνησε από αυτούς που είχαν την εξουσία στα χέρια τους απέναντι στις διεκδικήσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε μια νέα σταδιακή ανατροπή. Οπότε από το 70 και μετά αρχίζουν οι μεταβολές. Οι μεταβολές που είχαν να κάνουν πάλι με την περιοθυλοποίηση αυτών που αγωνίστηκαν, κέρδισαν και έθεσαν ζητήματα στην προκεφαλίδα του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος και άρχισαν να τα παίρνουν σιγά σιγά ένα προς ένα. Είχαμε αδυναμία του ίδιου του συστήματος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Δέστε το μεγάλο κράχ που έγινε τη φούσκα του 2008. Να πούμε και για τη φούσκα του χρηματιστήριου στην Ελλάδα που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες, που εξουθένωσε και διέλυσε ό,τι είχε σχέση με κοινωνικές παραχές και μετακίνησε τα χρήματα από από τη μία ομάδα στην άλλη ομάδα. Εξαέρωσε το πλούτο της χώρας. Εξαέρωσε το πλούτο. Οδήγησε, έφαγε το 25%. Δουλεμένα πραγματικά λεφτά τότε. Έφαγε το 25% του αχάριστου εγχώριου προϊόντος, του πλούτου μας ένα χρόνο, για κάθε χρόνο, το έφαγε αυτή η ιστορία. Που είναι εξαιρετικά σπουδαίο και έφτασε την ανεργία στο 27% που ξέρουμε. Άρα είχαμε νέα φαινόμενα και επειδή αυτά τα νέα φαινόμενα χρειάζονται αντιμετώπιση, πέσαμε μπροστά στη δίνη ενός αγώνα ο οποίος κατέδειξε πως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Κατέδειξε επίσης ότι οι μόνες δυνάμεις που μπορούσαν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση είναι οι δυνάμεις αριστερές και προοδευτικές, και αυτό εν μέρη σε κάποιες χώρες έγινε. Όμως κατέδειξε και τις αδυναμίες κάποιων σχηματισμών πολιτικών, αυτό που λέμε, αλλά και σωματείων, συνδικάτων, να το πω έτσι, να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Είχαμε δηλαδή ένα νέο δεδομένο που στηρίχθηκε στην ενίσχυση ξανά αυτού του μπλοκ που λέγεται νεοφιλελευθερισμός στην Ευρώπη, και είχαμε και την αυτοαπαξίωση, να πω έτσι, ή αδυναμία αυτών που ονομάζουμε των πολιτικών υποκειμένων, δηλαδή των συνδικάτων, των φορέων της κοινωνίας και των πολιτικών κομμάτων και της αριστεράς στην πορεία, με ό,τι αλλαγές είχαμε από το 70 και μετά μέχρι το σκάσιμο αυτής της φούσκας. Άρα είναι πολλά πράγματα που μεσολάβησαν και μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα ή τον αρμαγεδόνα, να πω έτσι, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ ως μια δύναμη της αριστεράς να αναλάβει την διαχείριση των πραγμάτων στη χώρα μας. Μπορώ να πω πιο κάτω, αλλά δεν θέλω να μονολογώ. Η ουσία τώρα είναι, κύριε Σακελάρη, ότι όλη αυτή η διαδικασία, έτσι όπως την περιγράψατε, την εξελικτική αυτή η διαδικασία, μέσα σε αυτόν τον αρμαγεδόνα, σωστά τον περιγράψατε ως αρμαγεδόνα, διότι διέλυσε και τις δομές και τα συστήματα, εξαέρωσε και εξαήλωσε πραγματικά δουλεμένα λεφτά των Ελλήνων πολιτών και όχι μόνο. Οδεύουμε σε μια διαδικασία η οποία αύριο, να βάλουμε μια πινελιά, αύριο θυμίζει έτσι μια πολεμική γοργό ποταμού η διαδικασία στη Βουλή, και μιλάω για την γνωστή υπόθεση των εξοπλιστικών και όχι μόνο. Υπάρχει κάποιο σχόλιο από εσάς πριν πάμε στα υπόλοιπα της εξωτερικής πολιτικής αλλά και στα εσωτερικά ζητήματα? Μια κουβέντα να πω. Να το κάνω εγώ το ερώτημα δημοσιογραφικά ομά. Όπως θέλετε. Υπάρχει θέμα τέτοιο με τον κύριο Καμένο? Θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα έχει δύο πλευρές, μάλλον είναι ένα κομμάτι δύο σημαντικών πλευρών των πολιτικών εξελίξεων και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται ή προβάλλονται και το πώς παίζεται το παιχνίδι. Η μία πλευρά είναι αυτή που έχει να κάνει
με την προσπάθεια της αντιπολίτευσης, κυρίως της αξιωματικής, αλλά και της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, πολλές φορές κάποιοι πέφτουν και στο δόκανο και τσιμπάνε. Ακόμα και από, από το χώρο της αριστεράς μπορούμε να δούμε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, τι εννοώ, τι εμφανίστηκαν, φαινόμενα τα οποία ήταν πρωτόγνωρα σε παγκόσμιο επίπεδο και διακινήθηκαν έντονα από όλο τον τύπο. Αν δε στην Ελλάδα, στον τύπο και στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα αντικυβερνητικά, να το πω έτσι, εκείνο που κυριαρχούσε δεν ήταν τίποτα άλλο παρά οι πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης και κυρίως της αξιωματικής να θάψει τα ζητήματα με τα Paradise Papers, με τις ευθύνες ακόμα και στελεχών της παράταξης γι' αυτά, να μας κάνει να ξεχάσουμε ό,τι είχε να κάνει ακόμα και με τη φορολογική δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πραγματικά δεν έπαιξε πουθενά και δεν εμφανίστηκε πουθενά, να ξεχάσουμε τα ζητήματα που πρόκυψαν με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Αβιανάκη, τα οποία ξεπεράστηκαν ως διαμαγείας και βρέθηκε ξαφνικά να παίζει ως πρώτο θέμα, ξεπεράστηκαν ακόμα ή παίχτηκαν εντελώς διαφορετικά, μιας και βρήκαν και εξηλαστήριο θύμα τη Ρένα Τιδούρου, η οποία επιτελεί εξαιρετικό έργο στην όλη υπόθεση και μας έκαναν να ξεχάσουμε ότι κάναν πολεοδομικό σχέδιο οι ίδιοι όταν ήταν κυβέρνηση για να κάνουν το ρεύμα, τα ρέματα, μπαζώματα, και αυτά είναι δεδομένα και με στοιχεία. Λοιπόν, αυτό που παίζει σήμερα με το ζήτημα των νέων εκρήξεων, να το πω έτσι, γιατί είχαμε και μια ενδιάμεση έκρηξη πραγματική. Ας μην ξεχάσουμε και την έκρηξη που έγινε στον πρώτο γιορτασμό του Γοργοπόταμου, που είχε νεκρούς. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε, γιατί θεωρούμε πως ποτέ δεν σταμάτησαν οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι ακραίες μορφές των πολιτικών εκφάνσεων που δεν ήταν στη διακυβέρνηση τότε, να δημιουργούν συνεχώς προβλήματα. Λαμπράκης, έκρηξε ο Γοργοπόταμος, να μην πάω παραπέρα. Λοιπόν, έχουμε επομένως ένα πόλεμο φθοράς. Φτάνει στις μέρες μας να παρουσιάζεται σαν το μεγάλο ζήτημα που αύριο θα σκάσει βόμβα. Βεβαίως θα σκάσει βόμβα, αλλά αυτή η βόμβα θα χτυπήσει αυτούς οι οποίοι την ανακοινούν και την δημιουργούν. Όταν φτάνεις στο σημείο να ακούς πράγματα και θάματα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση για να την ανοίξουν και να την ανεβάσουν, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, όταν φτάνουμε στο σημείο να ακούγονται τέτοια πράγματα και μάλιστα από κοινοβουλευτικούς, ναι, όπως Λοβέρδος και τα λοιπά, και όπως το χειρίζεται η αξιωματική αντιπολίτευση γιατί θεωρεί ότι βρήκε χώρο να παίξει μπάλα, τόσο θα πάρουν την απάντησή τους αύριο. Και την απάντησή τους την έχουν πάρει βέβαια εδώ και καιρό, να πω. Γιατί αυτή η απάντηση έρχεται μέσα από την Ευρώπη, η οποία δεν καλεί μόνο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά γίνονται, αφήστε με λίγο να διαμορφώσω ένα ερώτημα, έχετε απεριόριστο χρόνο να απαντήσετε, δεν σας διακόπτω. Όλα αυτά πιστεύετε γίνονται διότι εντοπίζουν στην αντιπολίτευση ότι είναι πολύ δύσκολο να πέσει αυτή η κυβέρνηση? Προφανώς. Ο πόλεμος φθοράς αυτός που καταγγέλλετε εσείς που λέτε, η αποδοχή του κυβερνητικού έργου, οι βραβεύσεις του Πρωθυπουργού, η αποδοχή από τον προηγούμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, τον επόμενο, τους Ευρωπαίους, που κάποτε ήσασταν απλά μια αριστερή παρένθεση και τώρα είσαστε το αγαπημένο παιδί, να πω έτσι, των Ευρωπαίων, διότι εγγυάται μια σταθερότητα η κυβέρνηση αυτή στην περιοχή, την οποία δεν τη λέμε εμείς. Τι λένε οι Ευρωπαίοι, τι λένε οι Αμερικάνοι, τι λένε και όλοι οι υπόλοιποι? Ο πόλεμος αυτός φθοράς είναι γιατί συνειδητοποιούν στην αντιπολίτευση, στην αξιωματική αντιπολίτευση, γενικά στην αντιπολίτευση, ότι είναι δύσκολο να σας παρουσιάσουν πλέον ως μία παρένθεση. Αυτό λέτε? Ναι. Αυτό λέω, δεν το υπονοώ, το τονίζω, μάλιστα και με έμφαση, γιατί όσες προσπάθειες και αν έγιναν να θεωρηθεί η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή η κυβερνός αριστερά. Τότε μας δίναν λίγες μέρες ζωής. Εμείς δεν είχαμε καμία πρόθεση, αφού διεκδικήσαμε και είχαμε απόφαση να διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, να γίνουμε κυβερνός αριστερά, παρά και τα όποια ακούγονται από άλλες πλευρές της αριστεράς,
Δεν δέχομαι να ακούω από την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Από την υπόλοιπη αριστερά δέχομαι να ακούω παρατηρήσεις. Θεωρώ όμως πως η κινηματική αριστερά και η κυβερνός αριστερά είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος και η μία βοηθάει την άλλη για να γίνει, να έρθει πιο κοντά ο στόχος που επιτελεί η αριστερά αυτή τη στιγμή. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Θέλω να πω όμως πως εδώ έχουμε ζητήματα σοβαρά. Τα οποία σοβαρά ζητήματα, και για να απαντήσω στην ερώτησή σας, αν ήμασταν υπό αίρεση, μπήκαμε για λίγο μέσα στο παιχνίδι, προφανώς αυτό επιδίωκαν, αλλά εμείς δεν θέλαμε αυτό. Εμείς είχαμε διατυπώσει από τον Σεπτέμβριο του 2014 την πρόταση του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Είχαμε διαγνώσει την κατάσταση, είχαμε εξετάσει το πρόβλημα, είχαμε διαπιστώσει ότι η κατάσταση πήγαινε από το άγριο στο αγριότερο και κατεβάσαμε την πρόταση της Θεσσαλονίκης, η οποία, να θυμίσω, ήταν κυβερνητική πρόταση για το 2015 και η οποία, τι, δεν ήταν μόνο μία πρόταση, ήταν το κυβερνητικό μας πρόγραμμα και η οποία έχει υλοποιηθεί κατά τα 4/5 αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν το βλέπει κανείς, γιατί είμαστε μπροστά στον οριμαγδό των αντιθέσεων, των ψευδών αντιθέσεων που καλλιεργούνται. Λοιπόν, άρα, θεωρώ πως πέρασε η εποχή που ήμασταν παρένθεση, είμαστε κυβερνός αριστερά, είμαστε στη φάση που ξεπεράσαμε το μεγάλο πρόβλημα, γι' αυτό είπα για το πρόβλημα Θεσσαλονίκης, ξεπεράσαμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα της αντιμετώπισης των κρίσιμων προβλημάτων που αναλάβαμε κατά τη διακυβέρνηση της χώρας, της ακραίας ανεργίας, της ακραίας φτώχειας και της ακραίας καταράκωσης των αξιών αλλά και των επιτευγμάτων που είχε η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι και έφτασε στο σημείο να διαλύσει αυτή η κατάσταση η οικονομική πολιτική, να διαλύσει και τα μεσαία στρώματα που υπήρχαν στην Ελλάδα. Άρα είχαμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Ήταν η πρώτη φάση. Τώρα ξεκινάμε, έχουμε ξεκινήσει την προεργασία της δεύτερης φάσης και το κόμμα και η κυβέρνηση, ώστε να οικοδομήσουμε τα άλλα, τα επόμενα, δηλαδή την ανάπτυξη από εδώ και πέρα. Και σε αυτό το πλαίσιο ήταν και ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα και κάνουμε και σε σχέση με τα αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά και με άλλα ζητήματα. Μπορώ να αναφέρω αρκετά πράγματα, νομίζω όμως ότι αν ήθελα να πω μια κουβέντα, θα έλεγα το εξής, ότι έχουμε κάνει τόσα πολλά που δεν επαρκεί ένας τόμος, μια λευκή βίβλος για να τα πούμε. Δράσεις πολιτικές, δράσεις που είχαν σχέση με την πρόσβαση όλων των πολιτών σε αγαθά και εδώ έχουμε κατακτήσει αυτό που επί χρόνια ολόκληρα δεν υπήρχε. Δράσεις κατά των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και της παιδείας. Δέστε την καθολική πρόσβαση, δέστε το σύστημα υγείας πώς ήταν πριν, πώς είναι τώρα και πώς θα είναι αύριο και με την εφαρμογή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, του νέου ΕΣΥ, λέω εγώ. Την άμβληση των διακρίσεων και ανισοτήτων και ένα σωρό άλλων, δεν θέλω να φάω το χρόνο. Όμως δεν έχουμε φυσικασμό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η συσσόρευση των προβλημάτων απαιτεί άμεσες λύσεις. Και πρέπει να τις έχουμε τώρα και να αντανακλούν και σε δράσεις και έργα στον πληθυσμό. Δηλαδή χτύπημα ανεργίας, χτύπημα της περίεργης μαύρης και αδήλωτης εργασίας, της εργασίας φαντάσματος που παρέχεται και άλλα. Και δεύτερο, γιατί κριτήριό μας δεν είναι μόνο να σώσουμε ό,τι παραλάβαμε και να κάνουμε επανακίνηση, αλλά να οικοδομήσουμε την χώρα για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του αύριο. Και να συνεχίσουμε τον αγώνα. Στην Ευρώπη αναγνωρίζουν, για να κλείσω, ότι η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά. Ξαφνικά τους έπιασε όλους. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μιλάει για την ελάφρυνση χρέους. Ο ΑΣΑ λέει ότι αυτά που υπέστη η Ελλάδα είναι τρομερά. Ο Σκιοντάισμπλουμ και όχι μόνο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα βγήκαν και είπαν ότι. Όψιμες διαπιστώσεις όμως, ναι, μετά όψιμες. Τη ζημιά. Αρκετά όψιμες διαπιστώσεις. Ναι, αλλά μετά τη ζημιά όμως. Έτσι, η ζημιά έχει γίνει. Ναι. Και δεν βλέπουμε, εκτός από την παραδοχή του λάθος. Έτσι, να στηρίζουν διαφορετικά τις πολιτικές τις δικές μας. Το να το παραδέχεσαι το λάθος, πάει, τον σκότωσες τον άλλον. Εντάξει. Ναι, και άμα το παραδέχεσαι, τι να το κάνω εγώ μετά. Ναι. Επιτρέψτε μου λίγο, ναι, ναι. Γιατί έτσι όπως εξελίσσεται η κουβέντα, πρέπει να κάνουμε μια άλλου είδους συζήτηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το Πανεπιστήμιο, θα ήθελα να σας ρωτήσω για πολλά πράγματα εδώ. Όμως, έτσι όπως κουβεντιάζουμε, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό το οποίο ενδιαφέρει πολύ την ελληνική οικογένεια. Κύριε Σακελάρη, λένε, ναι, και πρέπει να σας το ρωτήσω αυτό, πότε θα αρχίσουν να βλέπουν πρακτικά, ναι, αλλαγές στην τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες.
παραδέχεται ο κύριος Τσακαλώτος και όλοι το παραδέχονται ότι ήταν σκληρή η πολιτική. Αναγκαία, αλλά σκληρή. Παραπάνω σκληρή από όσο έπρεπε. Παραδέχονται όλοι ότι ασκήσαν περισσότερες πιέσεις στα μεσαία στρώματα από τις κανονικές που θα μπορούσαν. Παραδέχονται ότι μας έχουν πιέσει πάρα πολύ και οι Ευρωπαίοι περισσότερο από το κανονικό. Ναι, αλλά όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αποδόμηση της μεσαίας τάξης στην χώρα μας, την αποδόμηση της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας του επαγγελματία που προσπαθεί να επιχειρήσει σε ένα πολύ δυσβάσταχτο περιβάλλον, χωρίς να υπάρχει μια ακτίδα φωτός. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, έτσι. Δεν αμφιβάλλει κανείς για τις προθέσεις που υπάρχουν, ότι θέλουμε να ρίξουμε τους φόρους, αλλά δεν γίνεται. Θέλουμε να μειώσουμε στοχευμένα τους συντελεστές, αλλά δεν γίνεται. Σωστά. Πότε θα τα δουν όλα αυτά οι πολίτες? Αυτό ρωτάνε. Σωστά. Καταλαβαίνουν ότι γίνεται κάποια προσπάθεια, αλλά δεν βλέπουν και ένα φως στον ορίζοντα να πούνε ότι τότε. Μάλιστα. Ή τουλάχιστον δεν ξέρω αν μπορείτε να λέτε εσείς χρονοδιαγράμματα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Προφανώς, νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε, γιατί έχουμε και λίγα λεπτά. Προφανώς. Αυτά που λέτε ισχύουν. Πολλά από αυτά είναι, θα έλεγα, και αποτέλεσμα κακής ανάγνωσης και άσχημης ψυχολογίας. Και όταν λέω άσχημης ψυχολογίας, εννοώ κοινωνικής. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα. Ίσως και εμείς να δημιουργήσαμε την αντίληψη ότι μόλις θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα λύσει ως διαμαγεία τα πάντα σε 2-3 μήνες. Ναι. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Και αν το κάναμε, είναι και ένα λάθος. Αν έγινε αντιληπτό αλλιώς, δεν είναι λάθος της κοινωνίας, αλλά είναι λάθος διαχείρισης των πραγμάτων και είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Θέλω να πω όμως το εξής. Πολλά από αυτά έχουν γίνει, είπα πριν. Τα 4/5 του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, η ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα υγείας δεν είναι μια έμεση χρηματοδότηση του πολίτη και μάλιστα αυτών στους οποίους στοχεύουμε. Τους φτωχούς, τους άνεργους, τους μικρομεσαίους που καταρακώνονται. Δεν είναι αυτό. Είναι. Αλλά οι σταθερές. Δεν είναι. Δεν είναι. Σακελάρη, ναι. Δεν μιλάω για αυτά. Αυτά τα βλέπουν. Είναι, θέλουν, δεν θέλουν, τα βλέπουν. Είναι μια έμεση ενίσχυση. Μιλάτε για παλέψαμε. Την ανάγνωση. Καλά κάνετε και το λέτε. Εγώ λέω για αυτά που είναι σταθερά. Ναι. Σταθερά ενοχλητικά. Θα το θα πω σας έτσι. Πω, θα σας πω. Και μιλάω κυρίως για την τσέπη, για το χρήμα. Έτσι. Θα σας πω. Δηλαδή, μιλάω για τον ΕΜΦΙΑ, για τον ΕΦΚΑ, για τις προκαταβολές φόρου, ναι, για την υψηλή φορολογία. Αυτά δεν αλλάζουν και δημιουργούν αυτή την δυσάρεστη κατάσταση που λέτε κι εσείς ότι, ναι, η ανάγνωση είναι διαφορετική. Δεν μπορεί να το αναγνώσει. Δεν είναι ανάγνωση, είναι πραγματικότητα, η οποία χάνεται. Χάνεται μέσα στα προβλήματα. Είναι δεδομένο. Κάνω παρένθεση. Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό, και φταίμε και εμείς που δεν μπορέσαμε να το δώσουμε, το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Λέω λοιπόν, προσέξτε, πήρανε οι αγρότες, πληρώνουν κατά 90% λιγότερα, παρότι υπήρξε ορυγμαδός ανακοινώσεων, κινητοποιήσεις ότι θα διαλυθούν. Το 90% πληρώνει λιγότερα. Ο ΕΦΚΑ συνέλαβε με την αύξηση των εσόδων του, και όχι μόνο ο ΕΦΚΑ, και η διαχείριση των προβλημάτων της ανεργίας και της εργασίας οδήγησαν σε μια άλλου τύπου διαπραγμάτευση που πέτυχε μικρότερα πλεονάσματα και έφερε και το μέρισμα. Το μέρισμα δεν ήρθε έτσι όπως λένε. Το μέρισμα ήρθε γιατί επιτύχαμε. Χτυπήθηκε η φοροδιαφυγή, συνελήφθησαν χρήματα, γίνονται ακόμα και τώρα επαναδιαπραγμάτευση, να το πω σε εισαγωγικά, των αποκρυπταίων εσόδων και μπαίνουν ζητήματα και έχουμε την υπερφορολόγηση για τους επιτίδιους που δεκάδες χρόνια συνέβαινε και την υπερφορολόγηση για τους έντιμους. Αυτό το χτυπάμε και μέσα στο μνημόνιο μέχρι το 2021 προβλέπεται 3,5 δις ελάφρυνση χρέους. Λέω λοιπόν, πού μπορεί να δει ακόμα και πιο έντονα ο κόσμος. Η ανεργία στη φθιότητα πήγε στο 20,1%. Θα περάσει πολύ πιο νωρίς από ό,τι προβλέπαμε και από ό,τι υπολογίζαμε με βάση τις δράσεις της κυβέρνησης, τις συντονισμένες δράσεις και με τους περιφέρειες και τους δήμους, να φτάσουμε στη φθιότητα το όριο του 20. Και προβλέπονται να πέσουν και άλλα, να αυξηθεί, να ελαττωθεί η ανεργία. Γιατί? Για δέστε τα έργα που θα αρχίσουν από το Γενάρη, θα αρχίσει το αέριο. Θα προσληφθεί κόσμος και θα δουλεύει εκεί. Και θα παίρνουν και αμοιβές καλές. Μετά το Γενάρη, Φλεβάρη, θα αρχίσει
ο Ε65 θα προσληφθεί κόσμος. Σήμερα στο Λιανοκλάδι, για παράδειγμα, δουλεύει κόσμος και κόσμος, μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Αυτά όλα είναι δράσεις που έγιναν με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια απέναντι στους δανειστές, απέναντι στους, στην Τρόικα που ερχόταν και συζήταγε, για να μειώσουμε όλες τις απαιτήσεις και για να αυξήσουμε αυτό που λέγαμε παράλληλο πρόγραμμα, να ενισχύσουμε τον κόσμο. Επειδή θέλετε να πω κι άλλα. Η χρονική διάρκεια, συνεχώς συμπληρώσει, μιλάμε 25 λεπτά, δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο στο δελτίο, το ξέρετε πολύ καλά. Βέβαια ήταν πολύ σημαντική η κουβέντα αυτή. Ένα ερώτημα μόνο για να κλείσουμε. Ναι. Είναι κομβική η ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης? Εκεί θα αρχίσουμε να βλέπουμε πιο καθαρά τα πράγματα. Θα μπορέσει ο πολίτης να νιώσει μια ελάφρυνση στην τσέπη? Εκεί είναι το ζητούμενο. Ήδη η τρίτη αξιολόγηση θεωρείται δεδομένη. Δουλεύουμε για την έξοδο από τον Αύγουστο, για το τέλος των μνημονίων τον Αύγουστο του 2018. Γι' αυτό και η κυβέρνηση δεν έχει και πρόθεση. Και το διατρανώναμε προς όλες τις κατευθύνσεις και με όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές πριν το 19. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά παρουσιάζουν μία σχετική αδράνεια στην εμφάνιση σε ό,τι έχει σχέση με την τσέπη των εργαζομένων. Ωστόσο, και τα ζητήματα που σχετίζονται με τον πληθωρισμό και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία λύνονται. Τα βασικά μας ζητήματα που είναι η αντανάκλαση στις τσέπες των εργαζομένων, το χτύπημα της μαύρης εργασίας και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα δώσουν περισσότερα χρήματα και θα ανεβάσουν την ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων, είναι ήδη μπροστά μας. Και να πω μια τελευταία κουβέντα, επειδή είπατε για το Πανεπιστήμιο, αν προλαβαίνω. Εμείς, για το Πανεπιστήμιο κάποιοι το οδήγησαν εκεί που το οδήγησαν. Θέλω να κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα. Ωραία, θα πω μόνο επιγραμματικά. Έκλεισαν το Πανεπιστήμιο Στερεάς. Τώρα το ξαναζητούν. Λέτε εμείς να είμαστε από εκείνους που θέλαμε να κλείσει? Όχι. Τότε δίναμε μάχες. Και η επόμενη μάχη που δίνουμε είναι πια. Εδώ και χρόνια το τμήμα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ έχει επεξεργασμένη πρόταση για όλο το σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Άρα και σε εμάς. Εμείς εδώ έχουμε αναλυτικά και πρόταση και θα τη συζητήσουμε προκαλώ. Μέσα στην εβδομάδα να είναι φρέσκο, αναλυτικά, να είναι επίκαιρο. Ναι, δέχομαστε. Βεβαίως. Αλλά τώρα ολοκληρώσαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σαγκελάρη, για την παρουσία σας στο Δελτίο. Έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε πολλές τέτοιες κουβέντες και είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.